Κώστας Κρυστάλης, Υπηρωτικέ Αναμνήσεις, εκδόσεις Πελεκάνος, σειρά Νεοελληνική Γραμματεία 170. Οι υπηρωτικέ αναμνήσεις περιλαμβάνουν 13 πεζογραφήματα, τα οποία είναι τα εξής. Το σημειωματάρι του Γεροκαλαμένιου, το πανηγύρι της Καστρίτσας, η χαραυγούλα της Πρωτοχρονιάς, το Πάσχα στον Πίνδο, ο χωρισμός, Πρωτομαγιά στα Γιάννηνα, Αργυρό η Μονοβίζα, η Ζακέη, Εαπόκρεο εν Ιωαννίνης, Γραμμενοχώρια, η πανήγυρης της Μεταμορφώσεως, εν Ιωαννίνης, Φυλάδα του Αλή Πασά. Στις πρώτες σελίδες της συλλογής, με τον τίτλο «Πεζογραφήματα», ο ίδιος ο συγγραφέας προλογίζει το βιβλίο του με τα παρακάτω λόγια. «Όσες βολές η σκύλα ξενιτιά με κερνάει τα πικρά της κρατηροπότηρα. Αχ, δεν ξέρω πως μόρχεται τότε και λυσμονώντας και αμπαριάζοντας όλον τον περίγυρά μου κόσμο. Χύνομαι σαν λυσαγμένος μέσα μου και με τα σιδερένια νύχια του λογισμού, σαν κακούργο σκάφτω την έρημη μου καρδιά και από τον χρόνο τα λυσοθόρια ξεθάφτω τες παλιές μου ενθύμησες. Οι πρώτες συγκίνησες που κέντησαν την παιδική μας ψυχή αφήνουν μέσα μας ενθύμησες άσβεστες κι είναι το νήμα το μυστικό όπου μας δένει και μας κολλάει με τους τόπους που πέρασε η νιώτη μας. Χαρά στον που το έχει είπει. Ενθύμησες είναι και τα πεζογραφήματά μου. Κώστας Κρυστάλης». Ακολουθεί η ανάγνωση του πεζογραφήματος με τον τίτλο «Πρωτομαγιά στα Γιάννηνα». Πρωτομαγιά στα Γιάννενα. Από τα τετράψιλα και χιονοσκεπασμένα κορφοβούνια του Πίνδου προβαίνει κρυφά-κρυφά το γλυκοχάραμα, ραντίζοντας κατά τον ποιητή με δροσιά το κάθε πάτημά του. Η βράχη, η λόγη είναι ακόμα θολή. Κατάμορφα φωτοβολία ο γερινός και μέσα σκοτεινά τα λαγκάδια, νεράιδες, όπου δεν φαίνονται, χρυσά στεφάνια πλέκουν. Η λίμνη κοιμάται ατάραχος και σαν ελαφρός ανασασμός, υπνωμένης κόρης, ακούγεται στην άκρη του γυαλού να παίζει γλυκά, λίγο σαφρός. Τα γέρι μυρωμένα και μαλακό, περνά κάπου-κάπου χαρούμενο, τρελό, γλιστρά πάνω στα αστραφτερά στήθη της, ανακατώνει τα ξέπλεκα μαλλιά της και παίζει και δροσίζεται με αυτή και ένα φιλί της παίρνει και εκείνη, τροπαλή, ζαρώνει το μέτωπό της και σκυθροπάζει για μια στιγμή και τα γεράκι φεύγει. Η κάτασπρη καταχνιά που απλώνεται από το βράδυ απάνω της σαν συνδόνα για να σκεπάζει, λες να κρύβει την πάναγνη ομορφιά της. Σηκώνεται τώρα, σηκώνεται υψηλά, υψηλά σαν καπνός και αναβαίνει κατά τα ουράνια σαν ιερό θυμίαμα ευωδερό που βγαίνει από την Ήπειρο σαν από ερημοκλήση και φέρνει με στον θρόνο τάπλας του της κόρης το παράπονο, τα δάκρυα της σκλάβας. Το νησί το όμορφο, τυλιγμένο μες στην αντάρα, προβάλλει σαν ονειρευτό, σαν μαγεμένο, σαν φανταστικό.
του βάλτου τα πουλιά λαλούστες καλαμιές μέσα. Τα ειδώνη χύνε και λάδισμα γλυκό βαθιά στα δέντρα των περιβολιών κρυμμένο. Ακούγεται στο μιναρέ απάνω η βραχνή φωνή του δερβίση. Τα σήμαντρα των εκκλησιών σημαίνουν λυπητερά και αντιλαλούν τους ήχους των οι καμαρωμένες ακρογιαλιές και οι απλωτοί κάμοι. Τα ριά και μακρινά φανάρια των στενών δρόμων λίγο-λίγο αποσβίονται. Τα καλτηρίμια ξυπνούν από τα πατήματα του διαβάτη και βροντούν τα παράθυρα που ανοίγουν. Με τέτοια μυστικά, με τέτοια θεϊκά κάλλη χαράζει στα Γιάννενα η Πρωτομαγιά και μέσα αυτήν την κατάκριφη, την γλυκιά νόρα, όλος εκείνος ο όμορφος και χαριτωμένος κόσμος, όπου το λένε Γιάννηνα, όπου μέσα στο ερημοκλήσι της νύχτας μνήμα είχε κάνει το κρεβάτι και όμοιαζε διάπλατο ανοιχτό κημητήρι. Μυρμηγιάζει στους κάμπους και στους περίλοφους γιωμάτος καρδιά και ζωή και δέχεται την αθάνατη θεά, την άπλαστη, την ουράνια νύμφη, την Πρωτομαγιά, ο Παναγεννάει την πλάση, ο Παναστένει την καρδιά, όπου ξυπνάει της ψυχής τα ονείρατα. Μια φωνή μονάχα αντιχάει τότε μες στα σπίτια, τη σκυραμάνας η φωνή, όπου ξυπνάει τα παιδιά. «Σηκωθείτε μωρές παιδιά, κέφεξε, σηκωθείτε και χάραξε η Πρωτομαγιά». Κι αλίμονο στον νοικοκύρη, κι αλίμονο στον αργαστηριάρη που δεν ξυπνήσει πρωί την αυγή αυτή. Τα πιο ψηλότερα, τα πιο χοντρότερα γομαράγκαθα και τα βρωμόχορτα όλα θα τα βρει αποθυμένα στην κλειστή πόρτα του σπιτιού και τα αργαστηριού του. Κι ανάμεσα στες άλλες, στες ανθοστόλιστες πόρτες, η μασκαρεμένη, η δική του, θα κοινάει το γέλιο και την πομπή του κόσμου. Όλος ο αγώνας, όλος ο σάλαγος στην αυγή αυτή γίνεται το ποιος πρώτος να βγει στον Μάη. Οι στάνες, ολόγυρα της πόλης, τα λιβαδάκια τα καταπράσινα από τριφύλια, οι όχτοι γιωμάτια από αλυφασκιές και τα πλάγια, τα στολισμένα με λογής-λογής αγριολούλουδα γιομίζουν από ζωντανό, από ανοιχτόκαρδον πληθυσμό και ξέγκαρδα και αθέλητα ξυπνάνε του λαγκαδιού και της σπηλιάς οι αντίλαλοι. Τα περίμορφα ακρογιάλια του Αϊνικόλα, η απανωτή λόφη της περιβλέφτης, εράχες και τα ριζά τα ηλιά, τα μπέλια της προσκύνησης, η βρύση της Αντοβίτσας. Είναι την αυγή αυτή τα διάσελα, τα καρτέρια, τα σταυροδρόμια που καταπιάνουν τα Γιάννενα ξυπνητά για να δεχθούνε, για να χαιρετήσουν τον ερχομό του Μάη, του ξανθομάλι αυτού μήνα. Παίρνουν και στολίζονται με τα λουλούδια της γης όλα, με τα τριαντάφυλλα του βάτου, με τις αγράμπελες τους ανθούς, και τραγουδούν άνδρες και παιδιά και κόρες και γέροι, όλοι το γλυκό, το χαρούμενο, το λαχταριστό τραγούδι του Μάη. Εμπήκε ο Μάης, εμπήκε ο Μάης, εμπήκε ο Μάης ο μήνας, ο Μάης με τα τριαντάφυλλα, με τα πολλά τα ρόδα, Μάιμ με τις πολλές δροσιές, με τα πολλά τα ειδόνια, όλον τον κόσμο αγιώμωσες, μάνθη και με λουλούδια. Και μένα με περίπλεξες στις αγκαλιές της κόρης. Άξαφνα σκάει μες στα βουνά του Μετσόβου ο ήλιος και χαιρετάει την πρώτη του αχτίδα ο σταυραετός του Σουλιού με την περήφανη αλλά λυπητερή φωνή του.
στρώνονται τότε εις σωρούς μες τες φτέρες οι πληθυσμοί και πίνουν το φρεσκαρμεγμένο ταφρόγαλο και τρών το γλυκομελωμένο αγαλόψωμα. Κι όταν ο ήλιος φιλεί πια τα Γιάννηνα και τον χαιρετάει της λίμνης ο Κότσιφας και η ποταμίδα του Λούρου, οι νύοι χειροπιασμένοι σταίνουν στα χόρτα χορούς, κοινιές στες βρύσες, στες παραφράχτες στολίζουν με ανθούλια την ομορφότερη, την νύμφη του μαγιού και τις τραγουδούν. Παρέκει, ακούγεται της Τούρκας η στριγκιά φωνή που βγήκε κι αυτή για τον Μάη στα Τριφύλια και παραπέρα το τούμπανο και ο σκουσμός της Αράπισσας που κάθε πρωτομαγιά αρχινάει τον γλιούμι τον μανιασμένο θωρό της. Είναι η φωνή, είναι το τούμπανον, είναι ο σκουσμός, είναι ο χορός της κλαβιάς. Και τα ακούν τα καημένα τα Γιάννηνα και ανατριχιάζουν και λαχταρούν μες στο ξεφάντωμα, μες στο μέθιο της πρωτομαγιάς. Πότε τάχα θα αναδεχθούν ξέγνιαστα και άφοβα τον ωραίον τον Μάη. Πότε για νύφη του την ελευθεριά θα αναστολίσουν με τραγούδια εκόρες. Πότε της λίμνης ο Κότσιφας, η ποταμίδα του Λούρου και ο σταυραετός του Σουλιού θα χαιρετήσουν χαρούμενα του ήλιου την Ανατολή. Και πότε το λόχαρο πνεύμα της άνοιξης του γλυκού ποιητού θέλει πλέξη για το πικραμένο παλικάρι της Ηπείρου, το ταμένο της ωραίο στεφάνι, ως δεν έπλεξε ποτέ. Πότε τάχα. Το βιογραφικό του συγγραφέα βρίσκεται στο οπισθόφυλλο του βιβλίου. Κρυστάλλης Κώστας, 1868-1894. Ποιητής, διηγηματογράφος και ιστορικός συγγραφέας. Γεννήθηκε στο Σιράκο της περιοχής της Πίνδου. Φίτησε στη Ζωσιμαία Σχολή των Ιωαννίνων. Η μακεδορουμανική προπαγάνδα το συκοφάντησε ως επικίνδυνο εχθρό της τουρκικής αυτοκρατορίας. Εγκαταλείπει έτσι τα σκλαβωμένα Ιωάννινα και μεταβαίνει στην ελεύθερη Αθήνα. Ο προστάτης του, Σπυρίδωνας Λάμπρου, κατόρθωσε να τον προσλάβουν σε ένα τυπογραφείο. Το 1891 προσλαμβάνεται ως γραμματέας στο περιοδικό «Εβδομάς». Το 1892 άρχισε η συνεργασία του στο λεξικό «Μπεκ και Μπάρτ». Στο μεταξύ είχε εκδηλωθεί η ασθένειά του, η φυματίωση. Το 1894 πεθαίνει στην Άρτα, σε ηλικία 26 ετών. Έργα του είναι «Χελιδόνες», «Αγροτικά», «Γκόλφο», «Η βλάχη της Πίνδου», «Πεζογραφήματα», «Παλιά μου χρόνια», «Υπηρωτικές αναμνήσεις» και άλλα. Το ύφος του Κρυστάλλη είναι επιμενικό. Έγραψε στην υπηρωτική δημοτική γλώσσα με χάρη και γλαφυρότητα. Στην αφήγηση ήταν η Εβίτα Θεοχάρη.